Και να ξεκινήσω από την κυρία Μπόνου, η οποία είναι διευθύντρια στην καρδιολογική κλινική του Λαϊκού Νοσοκομείου και θα μας μιλήσει για την αθεροσκληρωτική νόσο στην εγκυμοσύνη. Κυρία Μπόνου. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Οργανωτυπική Επιτροπή για την πολύτιμη πρόσκληση. Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα? Ότι η καρδιαγγειακή νόσος είναι η κύρια αιτία θανάτου στις γυναίκες. Επίσης, ότι οι προεμινοπαυσιακές γυναίκες αναπτύσσουν καρδιαγγειακή νόσο περίπου 10 με 15 χρόνια αργότερα από ότι οι άντρες. Και ενώ γυναίκες και άντρες μοιράζονται κοινούς προδιαθεσικούς παράγοντες, υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που απαντώνται μόνο στις γυναίκες και αυτές είναι οι επιπλοκές της εγκυμοσύνης, οι οποίες προδιαθέτουν τις μητέρες για μελλοντικά καρδιαγγειακά συμβάματα. Και όταν λέμε επιπλοκές, εννοούμε κυρίως τις διαταραχές της υπέρτασης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, την εμφάνιση σαχαρώδη διαβήτη, τη γέννηση νεογνού μικρού για την ηλικιακή ύσης και τον πρόωρο τοκετό. Καθώς επίσης υπάρχουν σαν προδιαθεσικοί παράγοντες και οι αποβολές και οι πολλαπλές κύσεις. Τι εννοούμε όταν λέμε διαταραχές της υπέρτασης? Κυρίως εννοούμε την υπέρταση η οποία αναπτύσσεται μετά την 20η εβδομάδα της κύσης, την προεκλαμψία και την εκλαμψία, καταστάσεις οι οποίες προδιαθέτουν τις μητέρες να αναπτύξουν στο μέλλον καρδιαγγειακά συμβάματα και συγκεκριμένα χρόνια υπέρταση, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, διαβήτη, δυσλιπιδεμία, υποκλινική και κλινική αθυροσκλήρυνση. Πιο συγκεκριμένα, σε ένα μεγάλο ρέγιστρι από τη Δανία, το οποίο συμπεριέλαβε 1,5 εκατομμύριο πρωτοτόκους γυναίκες, βρήκανε ότι οι γυναίκες οι οποίες ανέπτυξαν διαταραχές της υπέρτασης είχαν πιο αυξημένο κίνδυνο να παρουσιάσουν στο μέλλον υπέρταση. Πόσο ήταν αυτός ο αυξημένος κίνδυνος? 12 με 25 φορές μεγαλύτερος τον πρώτο χρόνο και εξακολουθούσε να είναι 2 φορές μεγαλύτερος ακόμα και 20 χρόνια μετά τον τοκετό. Αξιοσημείωτο δε είναι ότι γυναίκες ηλικίας 20 με 29 ετών που παρουσίασαν διαταραχές στην υπέρταση, παρουσίασαν εντός δεκαετίας από τον τοκετό υπέρταση σε ένα ποσοστό 14%, μεγάλο ποσοστό, και είναι ανάλογο με το ποσοστό των γυναικών που παρουσίασαν υπέρταση και ήταν ηλικία 40 με 49 ετών, αλλά είχαν ανεπίπλεκτη εγκυμοσύνη. Επίσης, οι γυναίκες που παρουσιάζουν υπερτασικές διαταραχές έχουν αυξημένο κίνδυνο να παρουσιάσουν καρδιαγγειακά συμβάντα και μάλιστα πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο έχουν αυτές οι οποίες εμφανίζουν προεκλαμψία σε περισσότερες της μιας εγκυμοσύνης. Βλέπουμε εδώ με τον μπλε χρώμα πόσο μεγαλύτερο κίνδυνο έχουν να παρουσιάσουν ισχημική καρδιοπάθεια, εγκεφαλικό επεισόδιο και καρδιακή ανεπάρκεια. Επίσης, αυτή η ομάδα γυναικών έχει αυξημένο κίνδυνο να παρουσιάσει χρόνια νεφρική ανεπάρκεια στο μέλλον. Παρότι ο απόλυτος κίνδυνος του τελικού σταδίου καρδιακής ανεπάρκειας είναι αρκετά χαμηλός, αυτές οι γυναίκες και ιδίως αυτές οι οποίες έχουν προεκλαμψία παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο για τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια και ο κίνδυνος αυτός στην κυριολεξία εκτοξεύεται, είναι 15 φορές μεγαλύτερος στις γυναίκες οι οποίες παρουσιάζουν προεκλαμψία σε περισσότερες της μιας εγκυμοσύνης. Επιπρόσθετα, οι γυναίκες οι οποίες εμφανίζουν προεκλαμψία κατά τη διάρκεια της κύσης, αλλά δεν εμφανίζουν σαχαρώδη διαβήτη, έχουν 2 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2 στη μετέπειτα ζωή τους και αυξημένο κίνδυνο, όπως προείπα, να εμφανίσουν καρδιαγγειακά επεισόδια. Πόσο αυξημένο κίνδυνο? 4 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να αναπτύξουν καρδιακή ανεπάρκεια και σχεδόν διπλάσια πιθανότητα να αναπτύξουν στεφανιαία νόσο, εγκεφαλικό επεισόδιο, καρδιαγγειακό θάνατο, αλλά και περιφερική αρτηριακή νόσο. Το ίδιο παρομοίως και οι γυναίκες που εμφανίζουν υπέρταση κατά τη διάρκεια της κύσης έχουν αυξημένο κίνδυνο για καρδιαγγειακά επεισόδια και για εγκεφαλικό επεισόδιο. Πότε αυτός ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος? Όταν η προεκλαμψία συμβαίνει πριν από την 37η εβδομάδα της κύσης ή όταν η υπέρταση ή η προεκλαμψία συνδυάζονται με τη γέννηση νεογνού μικρού για την ηλικιακή ύσης ή με πρόωρο τοκετό. Τότε βλέπουμε
ότι αυτός ο κίνδυνος πραγματικά είναι πολύ μεγαλύτερος. Δεύτερος παράγοντας κινδύνου είναι η εμφάνιση σαχαρώδη διαβήτη κατά τη διάρκεια της σκοίησης. Αυτές οι γυναίκες έχουν αυξημένη πιθανότητα να παρουσιάσουν σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και καρδιαγγειακά επεισόδια στο μέλλον, ενώ σε μεγάλο ποσοστό, μεγαλύτερο από τις άλλες γυναίκες, αυτές παρουσιάζουν αρτηριακή υπέρταση, υπερλιπιδεμία, μεταβολικό σύνδρομο και έχουν αυξημένους δείκτες φλεγμονής. Είναι γνωστό εδώ και 50 χρόνια περίπου ότι οι γυναίκες οι οποίες παρουσιάζουν σαχαρώδη διαβήτη κατά τη διάρκεια της σκοίησης έχουν 20 έως 70% πιθανότητα να αναπτύξουν σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2 στη μετέπειτα ζωή τους και 2 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να αναπτύξουν καρδιαγγειακά συμβάματα. Και μάλιστα το 30% από αυτά συμβαίνει μέσα στην πρώτη πενταετία από το τοκετό. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως στη βιβλιογραφία έχει το γεγονός ότι οι γυναίκες που αναπτύσσουν σαχαρώδη διαβήτη κατά τη διάρκεια της σκοίησης να έχουν αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών επεισοδίων ακόμα και αν δεν παρουσιάσουν ποτέ σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2 στη μετέπειτα ζωή τους. Τρίτος προδιαθεστικός παράγοντας είναι η γέννηση νεογνού μικρού για την ηλικία κοίησης, δηλαδή το βάρος του να είναι κάτω από τη 10η εκατοστιαία μονάδα βάρους για την ηλικία κοίησης. Συνήθως συνδέονται με διαταραχές αιμάτωσης του πλακούντα και με καθυστέρηση στην ενδομήτρια ανάπτυξη. Αυτές οι γυναίκες, λοιπόν, έχουν σχεδόν 2 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο όχι μόνο για καρδιαγγειακό θάνατο, αλλά και για ολική θνητότητα. Και αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι μάλλον και οι γυναίκες οι οποίες γεννούν μωρά μεγαλύτερου βάρους και αυτές φαίνεται να έχουν 26% μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν καρδιαγγειακή νόσο. Τέταρτος παράγοντας κινδύνου, ο πρόωρος τοκετός πριν την 37η εβδομάδα, συμβαίνει συνήθως το 10% των κοιήσεων. Αυτές οι γυναίκες έχουν και αυτές διπλάσιο κίνδυνο να αναπτύξουν καρδιαγγειακά συμβάματα όπως ισχεμική καρδιοπάθεια, εγκεφαλικά επεισόδια. Πότε αυτός ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος? Όταν συμβαίνει πρόωρος τοκετός σε περισσότερες της μιας εγκυμοσύνης ή όταν συμβαίνει πριν την 32η εβδομάδα. Τώρα είναι εύλογο το ερώτημα, γιατί αυτές οι γυναίκες που αναπτύσσουν αυτές τις επιλοκές κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης παθαίνουν καρδιαγγειακά συμβάματα? Ποιος είναι ο παθοφυσιολογικός μηχανισμός? Η παθοφυσιολογία δεν είναι ξεκάθαρη. Ποια είναι η θεωρία η οποία επικρατεί? Ότι αυτές οι γυναίκες έχουν ήδη προδιαθεστικούς παράγοντες πριν μείνουν έγκυες, δεν τους γνωρίζουν αυτούς τους προδιαθεστικούς παράγοντες, όπως παραδείγματος χάρη διαταραχές στη γλυκόζη, υποχυσαρκία, υπέρταση, υπερλιπιδεμία. Αυτές οι διαταραχές προκαλούν ενδοθυλιακή δυσλειτουργία, φλεγμονή και δεν βοηθούν τη γυναίκα να μπορεί να αντιμετωπίσει τις αιμοδυναμικές μεταβολές της εγκυμοσύνης επιτυχώς. Με αποτέλεσμα να εμφανίζονται οι επιπλοκές της σκοίησης, οι οποίες περαιτέρω επιδεινώνουν την ενδοθυλιακή δυσλειτουργία και τη φλεγμονή και με αυτόν τον τρόπο οι γυναίκες αυτές εμφανίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο καρδιαγγειακών συμβαμάτων στο μέλλον. Μία δεύτερη ερώτηση είναι, ωραία, αφού οι επιπλοκές της εγκυμοσύνης συνδέονται με καρδιαγγειακά συμβάματα, μήπως θα πρέπει να τις βάλουμε μέσα στα υπάρχοντα σκορ κινδύνου για να βελτιώσουμε την καρδιαγγειακή πρόγνωση νέων γυναικών? Αντίθετα με άλλες μελέτες, μία πρόσφατη μελέτη από την Νορβηγία έδειξε ότι όταν τις προσθέσαμε σε υπάρχον risk score, μόνο μικρή βελτίωση της καρδιαγγειακής πρόβλεψης παρήχε, γιατί μόνο το 0,4% των γυναικών επανακατατάχθηκε σε μικρότερη ομάδα κινδύνου και μόνο το 2% των γυναικών σε υψηλότερη ομάδα κινδύνου. Και μια τρίτη ερώτηση φυσικά είναι πώς θα πρέπει να εκτιμούμε αυτές τις γυναίκες οι οποίες παρουσιάζουν τις επιπλοκές και πώς πρέπει να τις εκτιμούμε μετά το τοκετό. Δεν υπάρχει συμφωνία στις υπάρχουσες κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με το πότε θα πρέπει να αρχίζει η παρακολούθηση των γυναικών αυτών.
πώς πρέπει να γίνεται το screening και κυρίως κάθε πότε θα πρέπει να τις παρακολουθούμε. Παρ' όλα αυτά είναι εύλογο ο γιατρός, ο οποίος συνήθως είναι ο γυναικολόγος, 6 με 8 εβδομάδες μετά τον τοκετό, να ενημερώνει τις γυναίκες για τους πιθανούς κινδύνους, να τους προτείνουμε να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους, στη συνέχεια να γίνεται το πρώτο screening ένα χρόνο μετά τον τοκετό και μετά περιοδικά να τις παρακολουθούμε κάθε 1 με 5 χρόνια μέχρι την ηλικία των 50 ετών, όπου από εκεί και πέρα πια θα τις παρακολουθούμε ανάλογα με τις γενικές κατευθυντήριες οδηγίες που ισχύουν για τον γενικό πληθυσμό. Συμπερασματικά, η εγκυμοσύνη αποτελεί ένα καλό παράθυρο για να μπορούμε να προβλέψουμε την καρδιαγγειακή υγεία των νέων γυναικών. Οι επιπλοκές εγκυμοσύνης συνδυάζονται με καρδιαγγειακά συμβάματα, γιατί και οι δύο καταστάσεις μοιράζονται κοινά αιτιολογικά μονοπάτια. Θα πρέπει αυτές οι γυναίκες να παρακολουθούνται περιοδικά εφόρου ζωής, ενώ δεν είναι ξεκάθαρο εάν οι επιπλοκές εγκυμοσύνης προστιθέμενες στα ήδη υπάρχοντα σκορ κινδύνου μπορούν να βελτιώσουν την καρδιαγγειακή πρόβλεψη σε αυτές τις γυναίκες. Ευχαριστώ πολύ.